Έγραψε σήμερα η κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας και ο Νίκος Αβουκάτος στην περιοχή με τις πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Πάμε να δούμε τι λέει ο Δήμος για το θέμα αυτό. Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος της Θέρμης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Ακούσαμε τους κατοίκους να λένε ότι εν έτη 2018 βρίσκονται με κεριά, χωρίς θέρμανση, μέσα στην καρδιά του χειμώνα και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ναι, κύριε Δήμαρχε, με ακούτε. Ναι. Με ακούτε, κύριε Δήμαρχε. Ναι. Σας είπα λοιπόν ότι οι κάτοικοι της περιοχής σας δήλωσαν ότι εν έτη 2018 αναγκάζονται να είναι με τα κεριά λόγω πολύ ωραίων διακοπών. Επαγγελματίες καταστρέφονται. Υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση αποκατάσταση βλαβών από τη ΔΕΗ. Και εδώ δεν έχουμε καμιά φυσική καταστροφή να πω ότι άντε υπάρχει μια φυσική καταστροφή, υπάρχει μια δικαιολογία. Είναι τελείως αδικαιολόγητη. Δηλαδή από αύριο θα μαζέψω κι εγώ, θα κάνω μηνύσεις με υπογραφές. Θα φωνάζω τους κατοίκους εδώ, θα υπογράφουν και θα κάνω μηνύσεις. Δεν γίνεται πλέον, δεν αντέχονται άλλο αυτοί. Οι κάτοικοι το κάνουν ήδη, συγκεντρώνουν υπογραφές. Οι βλάβες δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Δηλαδή 100 τηλέφωνα για να σηκώσουν ένα. Ναι, είναι απαράδεκτοι πλέον. Έχουν κάνει βέβαια ένα έργο, μια παρέμβαση στη Θέρμη. Αυτό όμως δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Δεν βλέπω να λύνει, γιατί είχαμε διακοπή και στη Θέρμη. Άρα δεν είναι μόνο στην περιοχή του Ρησίου η διακοπή, αλλά και σε ολόκληρο το Δήμο. Δεν είναι μόνο στην περιοχή του Ρησίου. Είναι στην περιοχή της επέκτασης της Θέρμης. Το κομμάτι στα όρια με το πανόραμα, όλο με πήραν όλοι με τη σειρά, με παίρνουν τηλέφωνα. Είναι και στη Θέρμη είχαμε, στο κέντρο της Θέρμης, στο βόρειο κομμάτι, είναι στο Ρήσιο, αρκετά φτάνει. Το ζήτημα είναι, κύριε Δήμαρχε, γιατί αυτά τα έργα θα γίνουν τώρα. Γιατί καθυστέρησαν τόσα πολλά χρόνια και αφήνουν τους κατοίκους στο έλεος των Θεομηνιών και όχι μόνο των Θεομηνιών. Διότι μας είπαν οι κάτοικοι ότι ακόμα και με την παραμικρή υγρασία υπάρχει πρόβλημα και έχουν διακοπές στο ρεύμα. Καταστρέφονται οι επαγγελματίες. Πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Εάν χρειάζεται να κάνουν κάποια έργα, να τα κάνουν. Δεν θα μαζεύουν μόνο λεφτά από τους πολίτες. Δεν είναι μόνο για να μαζεύουν λεφτά. Πληρώνουμε. Και επειδή πληρώνουμε, έχουμε απαιτήσεις. Δεν μπορούν να κόβουν το ρεύμα και να κάνουν 3 και 4 και 8 ώρες. Σε κάποιες φορές θα τα αποκαταστήσουν. Ο Δήμος τώρα σε αυτή την περίπτωση τι μπορεί να κάνει, κύριε Παπαδόπουλε. Κάποιο φυσικό φαινόμενο, εντάξει, το καταλαβαίνω. Έχουν και πολλές βλάβες. Τώρα, σήμερα, τι έχουν? Και έχουμε 3 διακοπές σε 3 σημεία. Διακοπές ρεύματος. Μάλιστα. Ο Δήμος τι μπορεί να κάνει? Τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση? Μαζεύω υπογραφές και κάνω μηνύσεις. Γιατί δεν το κάνατε μέχρι τώρα όμως, κύριε Δήμαρχε? Διότι το θέμα δεν είναι σημερινό, είναι παλιό. Όχι, ναι, ναι. Δηλαδή έχει ξεκυλήσει το ποτήρι πλέον. Έτσι, την τελευταία φορά που έγιναν 1, 2, 3, 4, 5 διακοπές είχαμε την τελευταία φορά. Αλλά είχαμε εκείνο τον αέρα τον πολύ δυνατό. Εντάξει. Εντάξει. Το ανεχτήκαμε γιατί πέθανε δέντρα, πήγαμε και εμείς, βοηθήσαμε, κόψαμε τα δέντρα, απεγκλωβίσαμε καλώδια. Ήταν πολλές οι παρεμβάσεις που έγιναν. Σήμερα γιατί? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μάλιστα. Ναι, κύριε Δήμαρχε, θα δούμε λοιπόν τι εξέλιξη θα έχει το θέμα. Εσείς είπατε ότι θα συγκεντρώσετε και εσείς μαζί με τους κατοίκους υπογραφές. Θα το παρακολουθήσουμε. Και εγώ αύριο θα βάλω την υπηρεσία, θα μαζέψω υπογραφές, θα βάλω τους δικηγόρους και θα απαιτώ αποζημιώσεις. Διότι η ΔΕΗ λέει, εμείς κάνουμε το έργο. Τώρα το αν υπάρχει πρόβλημα, νομίζω ότι η ΔΕΗ το αφήνει ανοιχτό. Εμείς απαιτούμε να έχουμε ρεύμα συνεχές. Και όταν υπάρχει μια βλάβη, καταλαβαίνω. Να την αποκαταστήσουν σε μια ώρα, το καταλαβαίνω. Έχει μια βλάβη, έχουμε και υπομονή. Εντάξει. Αλλά όχι ώρες ολόκληρες. Και να μην σηκώνουν και τα τηλέφωνα. Πες και είμαστε πολίτες τρίτης κατηγορίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να συγκεντρωθείτε όλοι απ' έξω από τη ΔΕΗ, κύριε Δήμαρχε, και να διαμαρτυρηθείτε. Όχι, δεν καταλαβαίνω από αυτά αυτοί. Μηνύσεις. Μόνο με μηνύσεις όταν έχουμε οικονομικό κόστος. Τότε καταλαβαίνουν μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Δήμαρχε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.